Στην τηλεφωνική μας γραμμή άγιο μας σήμερα έχουμε την εξ Αμαλιάδος ψυχολόγο και διασώστρια στην καθημερινή της ζωή, εκπρόσωπο της Φιλοζωικής Ένωσης Αδέσποτες Ψυχές, την κυρία Άρτεμις Δημητροπούλου. Καλημέρα κυρία Δημητροπούλου. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Τι ιδιότητα θα μπορούσαμε τώρα να τις προσάψουμε, να την χαρακτηρίσουμε ως συνώνυμο της προσφοράς, της ανιδιοτελούς αγάπης για τα ζώα, φύλακα, άγγελο για τις αδέσποτες ψυχές? Τι θα μπορούσαμε να πάρεις και από το όνομά μου η θεά Άρτεμις, που ήταν η προστάτηδα των άγριων σκύλων στο δάσος. Δεν είναι τυχαίο. Όχι. Όχι. Δεν είναι τυχαίο. Τέλεια. Άρτεμις, θα μιλάμε στον ενικό ή στον πληθυντικό? Στον ενικό, φαντάζομαι. Στον ενικό. Άρτεμις, εκπρόσωπος λοιπόν της Φιλοζωικής Ένωσης Αδέσποτες Ψυχές Αμαλιάδα. Ψυχές. Ωραία. Ναι. Θες να μου πεις πότε δημιουργήθηκε, για ποιο σκοπό, πόσα τα μέλη και ποια η δράση σας? Να μας πει η Άρτεμις καλύτερα δύο κουβέντες για αυτήν. Ναι. Για την Άρτεμις. Και για τον κόσμο. Και για τον κόσμο. Φυσικά. Ωραία. Να μας πει η Άρτεμις δύο κουβέντες για αυτήν. Μια και είναι και ψυχολόγος. Ναι. Ωραία. Τα απλά. Τα καλά θα τα πούμε εμείς μετά, Άρτεμις. Όπως είπατε, είμαι ψυχολόγος. Ζω στην Αμαλιάδα. Έφυγα στα 17 μου να σπουδάσω στην Αθήνα ψυχολογία. Επέστρεψα πριν 4 χρόνια εδώ πέρα. Πάντα είχα προτεραιότητα και μεγάλη αγάπη τα ζώα. Πάντα ήθελα να τα προστατεύω. Ποτέ δεν μου άρεσε η αδικία. Μέχρι που γύρισα εδώ λοιπόν και είδα αυτό το χάλι σε αυτή την περιοχή που δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω φιλόζωη, δυστυχώς. Περιοχή της Ηλίας. Το λέω, αλλά έτσι είναι. Εδώ στην περιοχή της Ηλίας γενικότερα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι γενικό και σε κάθε επαρχία. Δηλαδή, νομίζω ότι στην επαρχία είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα σε σχέση με τη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Μάλιστα. Είναι λίγο πίσω οι άνθρωποι. Οπότε ερχόμενοι εδώ, ευαισθητοποιήθηκα ακόμα περισσότερο. Είδα πάρα πολλά δέσποτα στους δρόμους, βασανισμένα, τραυματισμένα, σκελετωμένα να υποφέρουν. Πολλά τα δεμένα σκυλιά στα σπίτια μέσα, τα βαρελόσκυλα. Οπότε δεν μπορούσα να τα αγνοήσω και να κλείσω κι εγώ τα μάτια. Ξεκίνησα λοιπόν να φτιάξω μία ομάδα στο Facebook, έτσι ώστε να δημοσιεύω και να μπορώ να αναρτώ όλα αυτά τα περιστατικά, ζητώντας φυσικά και κάνοντας έκκληση για βοήθεια άλλων πολιτών εδώ στην περιοχή ή από άλλες πόλεις. Η ομάδα αυτή, η διαδικτυακή, είναι οι Αδέσποτες Ψυχές. Ναι. Αδέσποτες Ψυχές Αμαλιάδας λέγεται, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει γύρω στα 6.700 μέλη. Τι λες, τι ωραία. Ποια είναι τα ενεργά όμως, ξέρεις, πάντα λέμε ποτέ ωραία τα 6.000. Ποια είναι τα ενεργά, πόσα είναι τα ενεργά σε όλες τις φιλοζωικές? Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολλά, δυστυχώς. Έχει ένα πυρήνα, ξεκινάει από το 10% και πέφτει συνήθως τα ενεργά μέλη. Ναι. Είναι 6.000 ή η Άρτεμις Δημητροπούλου είναι αυτή που... Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και με τις κοινοποιήσεις που κάνουν αυτά τα μέλη, πάρα πολλά μέλη, δηλαδή μπορώ να πω ότι βοηθάνε με κοινοποιήσεις. Ακόμα και μια κοινοποίηση είναι πολύ σημαντική για να βοηθήσουμε και να σώσουμε ένα ζώο. Σωστά. Ακόμα και πρακτικά να μην βοηθούν, δηλαδή έστω και μια κοινοποίηση είναι κάτι. Δράτω με το επαγγέλματό τη. Είναι ψυχολόγος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Άρτεμις. Το λέει και με κοιτάει, Άρτεμις. Αυτό ανησυχώ. Ανησυχώ πάρα πολύ. Ως ψυχολόγος, τι σημαίνει για σένα η κακοποίηση των ζώων και τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να αποτρέψουμε κάποιους ανθρώπους από αυτό το έγκλημα? Κακοποίηση. Πιάνει τώρα μεγάλο θέμα. Τώρα θα πω έτσι μία φράση που θυμάμαι, ότι οι δολοφόνοι πολύ συχνά αρχίζουν με το να σκοτώνουν και να βασανίζουν ζώα όταν ήταν παιδιά. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, όσο τραγικό και τρομακτικό ακούγεται, γιατί καταρχάς να πω ότι η κακοποίηση ζώων προμηνεί και κακοποίηση ανθρώπων. Ναι. Όταν λέμε κακοποίηση, με δύο λόγια να ορίσουμε λίγο την έννοια, είναι ο βασανισμός και η κακομεταχείριση οποιοδήποτε ζώου, η βία, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, ο κρατεριασμός, αιχμαλωσία, όλα αυτά. Ακόμα και η μόνιμη αλυσόδεση που τη θεωρούν φυσιολογική σε εισαγωγικά, είναι παθητική κακοποίηση. Όλα αυτά λοιπόν είναι κακοποίηση. Είναι κοινωνικό πρόβλημα μεγάλο. Βασικά είναι πληγή, θα το έλεγα, για την κοινωνία. Ναι, δεν αφορά μόνο την περιοχή σας, έτσι αφορά όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Κατά μήκος και πλάτος. Δυστυχώς αφορά όλη τη χώρα και είμαστε λίγο πίσω σαν πολιτισμός. Σαν ψυχολόγος, βασικά έχω γράψει και ένα άρθρο για την κακοποίηση των ζώων και πώς σχετίζεται με την κακοποίηση σε άνθρωπο και μας δείχνει και λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων. Ναι, ναι. Το διάβασα και είχε πολύ ενδιαφέρον. Το συστήνω να το διαβάσουν και οι ακροατές. Ναι, το διάβασα. Ναι. Είναι στην ομάδα μου, είναι εκεί, το έχω αναρτήσει εκεί. Η κακοποίηση ζώων είναι το κατόφλι, θα έλεγα, για την κακοποίηση ανθρώπου. Πολλές έρευνες έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα, εγκληματολογικές και ψυχολογικές.
και έχουν δείξει ότι συνδέεται στενά και αποτελεί και δείγμα μελλοντικής πιθανής βίας προς άνθρωπο. Mm. Δηλαδή, όταν τα ποσοστά λένε ότι το 75% των κακοποιημένων γυναικών αναφέρουν ότι ο δράστης αυτός είχε ιστορικό κακοποίηση ζώου. Μάλιστα. Ή ας πούμε ότι όσοι έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα εις βάρος ανθρώπου έχει προηγηθεί στο παρελθόν τους και βία απέναντι σε ζώο, mm-hmm. οποιαδήποτε βία. Mm-hmm. Και αυτό το λένε έρευνες, δεν το λέω εγώ. Ναι. Δηλαδή, οι περισσότεροι από αυτούς που βρίσκονται στη φυλακή έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα, έχουν αποδειχτεί ότι έχουν κακοποιήσει ζώο στο παρελθόν τους. Μάλιστα. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα του κόσμου όσο αφορά την μη επαφή του με τα ζώα? Το κυριότερο πρόβλημα θεωρώ ότι είναι καταρχάς η αδιαφορία. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θεωρώ ότι ο άνθρωπος, ντρέπομαι και λυπάμαι και εξοργίζομαι που το λέω, αντιμετωπίζει τα ζώα ως εισάξια του. Τα βλέπει σαν σκουπίδια. Ξέρετε, η κάδη είναι για τα σκουπίδια, δεν είναι για τα ζώα. Ναι. Εγώ αυτό το λέω και ανατριχιάζω δηλαδή. Βλέπουν αδέσποτα στο δρόμο και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην ενοχλήσουν την αισθητική τους, να μην τρομάξουν το παιδάκι τους. Αυτά τώρα όλα θέλουν ανάλυση. Απλά τα λέω τώρα μονολεκτικά και επιγραμματικά. Να μην τρομάξουν το παιδάκι τους, το οποίο κακώς δεν έχουν μάθει και δεν έχουν εκπαιδεύσει να έχει συμπεριφορά απέναντι στα ζώα, γιατί βλέπω και μερικά παιδάκια που πετάνε πέτρες, κυνηγάνε τα ζώα, νομίζοντας δηλαδή ότι είναι παιχνίδι αυτό. Τέλος πάντων, και θεωρούν ότι τα δέσποτα είναι επιθετικά. Δηλαδή αυτή η καραμέλα ακούγεται συνέχεια. Ναι. Και στην περιοχή σας. Η αλήθεια είναι ότι οι φόλες θερίζουν στην περιοχή συγκεκριμένα, ναι, τη δική σας. Πάνε και έρχονται. Ναι. Γίνονται εγκλήματα. Σε κάθε επαρχία αλλά και εδώ. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Να πιάσουμε κάποιον που το κάνει επ' αυτοφόρο, να πληρώσει όπως πρέπει να πληρώσει. Και θα δούμε μετά τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή, αν υπάρχει η τιμωρία και ο παραδειγματισμός, κάποια στιγμή θα συνεπιστούν. Δεν μπορεί. Υπάρχουν πρόστιμα διοικητικά που επιβάλλονται. Δεν επιβάλλονται όμως, δυστυχώς. Είναι πολύ χαλαρή. Σε κάποια νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει, έχουμε εξελιχθεί λίγο και κάποια διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις νομίζω ότι επιβάλλονται. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Πολύ. Είναι φοβερό πάντως, Άρτεμις, να θεωρούν οι αδέσποτα επιθετικά και επικίνδυνα χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις. Βέβαια. Βέβαια. Καταρχάς, οι Δήμοι, ξεκινώντας τώρα να πω για το ποιος είναι υπεύθυνος για τα δέσποτα, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να φροντίζουν τα δέσποτα. Το λέω και θα το ξαναλέω ότι αυτός που πρέπει να φροντίζει να μην υπάρχουν αδέσποτα στην τελική, γιατί δεν είναι και ωραίο να ζουν και να πεθαίνουν στον δρόμο τα δέσποτα, είναι οι Δήμοι. Και οποιοδήποτε δηλαδή βγαίνει και λέει φιλοζωικές, δεν κάνετε τίποτα, εσύ έχεις φιλοζωική, έλα πάρτο, έλα μάζευτο. Λες και την υποχρέωση του εθελοντή. Ναι, δεν είναι. Εγώ θα το ξαναπώ, οι εθελοντές και τα φιλοζωικά σωματεία τα κάνουμε μόνοι μας, με δική μας πρωτοβουλία, με δικό μας κόπο, με δικά μας έξοδα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Το κάνουμε από αγάπη, επειδή θέλουμε. Κανένα δεν μας υποχρεώνει. Βέβαια, δεν είσαι υποχρεωμένος, είναι ο Δήμος. Αυτό είναι αυτονόητο, βέβαια. Είναι υπεύθυνο ο Δήμος. Αλλά δεν το ξέρουν οι πολίτες ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος και θα πρέπει να πηγαίνουν να απευθύνονται στο Δήμο και στην αστυνομία και όχι στα φιλοζωικά που τρέχουμε όλη μέρα μόνοι μας. Οι Δήμοι δεν ενημερώνουν τον κόσμο γιατί τους συμφέρει, έτσι. Ναι, αλλά. Αποποιούνται των ευθυνών τους, καταλάβατε. Θα φροντίσουμε γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Αλλά είναι μία από τις δράσεις. Δηλαδή, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα για τη δράση της φιλοζωικής μου ένωσης, γιατί είναι νεοσύστατη. Υπήρχε η ομάδα μεν, αλλά σαν ένωση έτσι. Πιο οργανωμένο υπάρχει τώρα εδώ και 3 μήνες. Ναι. Η δράση χωρίζεται, ας πούμε, σε 3 μέρη. Στη δράση για τα δέσποτα, στη δράση για τα δεσποζόμενα και στη δράση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Δηλαδή, να τους αναπτύξουμε λίγο το αίσθημα της φιλοζωίας και της ενσυναίσθησης του άλλου ζώου. Για τα δέσποτα, εντάξει, τα γνωστά. Τι να πω. Η διαρκής φροντίδα, η περίθαλψή τους, φιλοξενίες, υιοθεσίες. Όλα φυσικά όπως ορίζει ο νόμος. Μάλιστα. Καταγγελίες ό,τι βλέπουμε για κακοποιήσεις. Και τα δεσποζόμενα φυσικά κάνουμε συστάσεις. Έτσι, όταν βλέπουμε ένα σκυλί μόνιμα λεσοδεμένο να μην πληρούνται οι συνθήκες ευζοίας, κάνουμε συστάσεις προτού κάνουμε την καταγγελία στην αστυνομία. Μετά έπεται και η καταγγελία, έπονται και τα υπόλοιπα. Και η τρίτη δράση είναι οι ενημερώσεις και ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, τώρα στο πρόγραμμα έχουμε και στη συνεργασία με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Σπουδαίο αυτό. Ναι, να υλοποιήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμβιώνω με τα ζώα» στα σχολεία. Και της ταινίας Reaction, φυσικά, που θα προβάλλεται σε σχολεία, γυμνάσια, ηλίκια.
Πολύ ωραίο αυτό. Η συνεργασία με το Δήμο πώς είναι? Έχετε έγκαστη συνεργασία ή δεν έχετε καθόλου? Η συνεργασία με το Δήμο. Καταρχάς, ο Δήμος θα πρέπει να έχει μία πενταμελή επιτροπή. Υπάρχει αυτή η πενταμελή σε επιτροπή? Η πενταμελή σε επιτροπή πρόσφατα ιδρύθηκε. Δεν έχει βγει ακόμα στο διάβγη, αλλά είναι θέμα χρόνου, πιστεύω. Πολύ μετά ωραία. Από μεγάλη πίεση εκ μέρους μας και εκ μέρους και της συνεργασίας μας φυσικά με την BFPO, την Πανελλαδική Ομοσπονδία, επιτέλους αναγκάστηκε να προχωρήσει τη σύσταση της πενταμελούς. Γιατί η πενταμελή είναι αυτή που αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου στο δρόμο, έτσι. Και όχι δεν μόνο. Μπορεί ο Δήμος να περισυλλέγει για δέσποτα παράνομα. Πρέπει να υπάρχει φυσικά. Η κρίση της πενταμελούς. Και όχι μόνο, φυσικά. Και μετά είναι να οριοθετεί το πού θα επανεντάσσονται τα δέσποτα, για την πυκνότητα των αδέσποτων σε κάθε περιοχή. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε μια περιοχή 20 αδέσποτα να γίνει αγέλη και να γίνει χαμός. Καταλαβαίνετε. Ναι. Άρτε, εμείς θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα για μουσική και θα επανέλθουμε. Okay.